Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο του Word που είναι οι στυλοθέτες. Με τους στυλοθέτες μπορούμε να στοιχίσουμε το κείμενο σε στήλε, που είναι μια μέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσματική για την παρουσίαση των στοιχείων μιας λίστας ή για την σύγκριση δεδομένων που αφορούν ομοιδία αντικείμενα. Τώρα, το Word μας επιτρέπει να ορίζουμε τους παρακάτω τύπους στυλοθετών, τους δηλαδή που θα παραθέσουμε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι, όπως βλέπετε, στο αριστερό κομμάτι του Word, στο αριστερό σημείο του χάρακα, υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο παρουσιάζει σε πρώτη φάση τον αριστερό στυλοθέτη, ο οποίο ευθυγραμμίζει το κείμενο που καταχωρίζουμε ώστε να ξεκινά... ξεκινάει από το σημείο ορισμού του στυλοθέτη και να εκτείνεται προ τα δεξιά. Αυτός, όπως παρατηρείτε, είναι ο προεπιλεγμένος τύπος στυλοθετών. Από εκεί και πέρα, εάν πατήσουμε πάνω σε αυτό το κουμπάκι, θα παρατηρήσουμε ότι εμφανίζεται ο στυλοθέτης με στίχηση στο κέντρο ο οποίο στοιχίζει το κείμενο που καταχωρίζουμε ώστε το μέσο του να συμπίπτει με το σημείο ορισμού του στυλοθέτη, ενώ αν το ξαναπατήσουμε θα εμφανιστεί ο δεξιό στυλοθέτης που ευθυγραμμίζει την δεξιά πλευρά του κειμένου που καταχωρούμε με το σημείο ορισμού του στυλοθέτη. Το κείμενο δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση εκτείνεται από τα δεξιά προ τα αριστερά. Ενώ αν ξαναπατήσουμε το εικονίδιο, θα παρατηρήσουμε ότι ο κεντρικός στυλοθέτης εμφανίζει και μία τελίτσα πάνω δεξιά που ουσιαστικά στοιχίζει τους αριθμούς που καταχωρίζουμε ώστε η υποδιαστολή κάθε αριθμού να βρίσκεται στο σημείο ορισμού του στυλοθέτη. Αυτό λέγεται και δεκαδικό στυλοθέτης πέρα από στυλοθέτης με στην υποδιαστολή. Εάν ξαναπατήσουμε τώρα το κουμπί θα παρατηρήσουμε ότι εμφανίζεται ο στυλοθέτης με εμφάνιση γραμμής ο σχεδιάζει μία κατακόρυφη γραμμή σε κάθε γραμμή κειμένου στο σημείο ορισμού του στυλοθέτη. Πάμε όμως να τα δούμε και στην πράξη. Εάν επανέλθουμε από την αρχή, ορίζοντας όπως βλέπετε τον αριστερό στυλοθέτη, μπορούμε να ορίσουμε πάνω στο χάρακα τον τύπο του στυλοθέτη που επιθυμούμε, και ανάλογα να διαμορφώσουμε το έγγραφό μας. Παραδείγματος χάρη, εάν ορίσουμε αριστερό στυλοθέτη στο σημείο 1, βλέπετε ότι έχοντας προεπιλέξει την επιλογή και κάνοντας κλικ πάνω στο χάρακα, εμφανίζεται ο αριστελός στυλοθέτης, θα παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιώντας και το πλήκτρο Tab για να μας πάει ακριβώς κάτω από το σημείο του στυλοθέτη. Παρατηρούμε ότι εάν ξεκινήσουμε να γράφουμε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε λέξη, γράφω εδώ μία τυχαία λέξη, παραδείγματο χάρη ένα όνομα, παρατηρούμε ότι το όνομα ξεκίνησε από τα αριστερά και καταλήγει κάπου προς τα δεξιά. Πατώντας το Enter και ξανά το πλήκτρο Tab με πάει ακριβώς κάτω από το όνομα Παναγιώτης και στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε ένα άλλο οποιοδήποτε όνομα το οποίο στοιχίζεται ακριβώς κάτω από τον Παναγιώτη και ξεκινάει από αριστερά καταλήγοντας κάπου προς τα δεξιά. Αυτό φυσικά ισχύει για όλα τα ονόματα τα οποία θα εισάγουμε. Βλέπετε ότι όλα ξεκινάνε από ένα σημείο αριστερά και καταλήγουν κάπου δεξιά. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η λειτουργία του αριστερού στυλοθέτη. Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τον επόμενο στυλοθέτη, ο οποίος είναι ο στυλοθέτης με στο κέντρο. Παρατηρούμε ότι επιλέγουμε τον στυλοθέτη μας με στο κέντρο και πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, στο σημείο 5, προκειμένου να τον εφαρμόσουμε. Οπότε, χρησιμοποιώντας πάλι το πλήκτρο tab από εκεί που σταματήσαμε, βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο κέρσορας, το σημείο εισαγωγή ακριβώς από κάτω από τον στυλοθέτη τον οποίον επιθυμούμε. Οπότε, για χάρη ταχύτητας, θα εισάγουμε ένα τυχαίο κείμενο. Παρατηρούμε ότι ο στυλοθέτης βρίσκεται κάπου στο κέντρο όπως βλέπετε. Και ταυτόχρονα θα εισάγουμε και έναν στυλοθέτη με δεξιά στήγηση, ένα δεξιό στυλοθέτη δηλαδή, στην τοποθεσία 9. Για να μεταφερθούμε στον δεξιό στυλοθέτη από τον κεντρικό στυλοθέτη, πατάμε ξανά το πλήκτρο Tab, το οποίο μας πάει κατευθείαν αυτόματα στον επόμενο στυλοθέτη στη σειρά και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή ό,τι εισάγουμε στοιχίζεται από τα δεξιά μπροστά αριστερά. Συνεχίζοντας την είσοδο των στυλοθετών στο χαρακά μας τοποθετούμε και τον στυλοθέτη με υποδιαστολή στο σημείο 12 οπότε με τον ίδιο τρόπο με το tab συνεχίζουμε και κατευθυνόμαστε κάτω από τον στυλοθέτη με υποδιαστολή, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα εισάγουμε νούμερα, όπου θα χρησιμοποιήσουμε την υποδιαστολή. Βλέπετε ότι η στίχηση γίνεται ακριβώς κάτω από την υποδιαστολή, όσα νούμερα και αν ακολουθήσουν. Οπότε, σε αυτό το σημείο πατάμε το Enter προκειμένου να πάμε στην αμέσως επόμενη γραμμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατήσουμε το Enter έχοντας εφαρμόσει τους στυλοθέτες που βλέπουμε με χειρονακτικό τρόπο για τον απλούστο λόγο ότι θα ισχύσουν και στις επόμενες γραμμές οι ίδιοι στυλοθέτες. Κάτι το οποίο θέλουμε προκειμένου να έχουμε τη σωστή στήχηση. Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να εισάγουμε και στυλοθέτες μέσα από την καρτέλα παράγραφο με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, βλέπετε ότι πατώντας το tab το σημείο εισαγωγής πάει ακριβώς κάτω από το όνομα Παναγιώτης. Μπορούμε να εισάγουμε και εκεί κάποιο κείμενο. Βλέπετε ότι ξεκινάει από αριστερό σημείο και καταλήγει κάπου δεξιά ενώ ξαναπατώντα το tab βλέπουμε ότι το σημείο εισαγωγής πηγαίνει ακριβώς κάτω από το στυλοχηθέτη με στίχηση στο κέντρο όπου και εκεί μπορούμε να εισάγουμε κάποιο κείμενο. Πατώντας ξανά tab το σημείο εισαγωγής κατευθύνεται κάτω από τον στυλοθέτη τον δεξιό με τον ίδιο τρόπο εισάγουμε κείμενο και ξαναπατώντας tab θα παρατηρήσουμε ότι το σημείο εισαγωγή πηγαίνει κάτω από τον στυλοθέτη με την υποδιαστολή. Οπότε, εάν εισάγουμε κάποιο, κάποιον αριθμό με υποδιαστολή, βλέπετε ότι η στήχηση θα γίνει στο σημείο που υπάρχει η υποδιαστολή. Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε στυλοθέτες μέσα από την καρτέλα παράγραφος. Που σβήσουμε τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και δείξουμε πώς μπορούμε να διαγράψουμε τον συγκεκριμένο ορισμό στυλοθετών που βάλαμε με χειρονακτικό τρόπο θα λέγαμε. Εάν πάμε πάνω στον στυλοθέτη τον αντίστοιχο και με αριστερό κλικ τον κατεβάσουμε κάτω θα παρατηρήσετε ότι διαγράφεται ο στυλοθέτης, ο ορισμός των στυλοθετών οπότε ξεκινάμε κατά κάποιο τρόπο από την αρχή. Επαναλαμβάνω, εισάγουμε έναν στυλοθέτη οποιονδήποτε κάνοντας κλικ πάνω στο χάρακα και τον ανερούμε όταν τον σύρουμε μπροστά κάτω με πατημένο το αριστερό κλικ του ποτικιού μας. Τώρα, εάν πάμε στην καρτέλα παράγραφος και πατήσουμε το βελάκι κάτω δεξιά στις ρυθμίσεις παραγράφου, θα παρατηρήσουμε ότι κάτω αριστερά υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται στυλοθέτε. Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, μπορούμε να ορίσουμε συγκεκριμένους στυλοθέτε στον χάρακα, προκειμένου να εισάγουμε τις στήλε που επιθυμούμε και να προχωρήσουμε στο έγγραφό μας. Όπως βλέπετε, τον ρόλο του χάρακα παίζει αυτή τη φορά οι επιλογές που έχουμε στη στήχηση, αριστερά, στον κέντρο, δεξιά, δεκαδική και γραμμή, ενώ όσον αφορά τις θέσεις των στυλοθετών, μπορούμε να εισάγουμε εμείς ένα, μια τιμή η οποία μας εξυπηρετεί. Παραδείγματο χάρη θα ορίσουμε αριστερό στυλοθέτη στο 1,4. Αφού το κάνουμε αυτό θα πατήσουμε ορισμός, όπου όπως βλέπετε θα εφαρμοστεί κάτω στο σημείο, στο πάνελ που βλέπετε εδώ, ο συγκεκριμένο στυλοθέτης. Στη συνέχεια, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο, ορίζουμε, παραδείγματος χάρη, τον στυλοθέτη στον κέντρο, στο κέντρο. Οπότε, πάμε πάλι στη θέση στυλοθετών, εισάγουμε μία τιμή που είναι, παραδείγματος χάρη, 4,0 εκατοστά ή Δύο παραδείγματο χάρη. Ε, στο κέντρο, όπω είπαμε και πριν, για να διαφοροποιηθούμε. Πατάμε ξανά το κουμπί ορισμό. Όπω βλέπετε, εισάγεται και αυτή η τιμή. Στη συνέχεια, επιλέγουμε τον δεξιό στυλοθέτη και αλλάζουμε πάλι την τιμή σε 6 ή καλύτερα 7 για να είναι πιο απλωμένο. 7 εκατοστά όπου πατάμε πάλι τον ορισμό και εισάγεται πάλι στο πάνελ στο οποίο θα εφαρμοστεί στο χάρακα, οι τιμές στο οποίο θα εφαρμοστούν στο χάρακα. Ε, μ, βλέπετε ότι αν, αν, ξεχάσαμε ποιον στυλοθέτη έχουμε, έχουμε βάλει, έχουμε ορίσει, μπορούμε να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο πίνακα και να δούμε περί τι πρόκειται. Βλέπουμε λοιπόν το 4,2 είναι στο κέντρο, το 7 είναι στο κέντρο, κακώ μπορούμε να το αλλάξουμε, να το πάμε στα δεξιά. Ε, και μπορούμε να εισάγουμε και έναν δεκαδικό, με μια υποδιαστολή, ένα στυλοθέτη με υποδιαστολή, εάν πάμε πάλι στη θέση των στυλοθετών και πληκτρολογήσουμε το 12, παραδείγματος χάρη. Ωραία. φυσικά δεν πρέπει να λείπει το πάτωμα του κουμπιού ορισμός. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε και την επιλογή γραμμή στα 4 εκατοστά για να δούμε και αυτήν τη λειτουργία. Δεν ξεχνάμε να πατήσουμε το κουμπί ορισμός Οπότε βλέπετε ότι έχουμε έναν στυλοθέτη στο 1,4 εκατοστά αριστερό, στα 4,2 στο κέντρο, στα 7 εκατοστά, ο οποίο είναι ήδη στο κέντρο, τον ορίζουμε εμεί δεξιά και πατάμε ορισμό προκειμένου να εφαρμοστεί. Είναι, ήταν ένα καλό παράδειγμα αυτό για να δείξουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε έναν στυλοθέτη τον οποίο έχουμε εισάγει ήδη. Όπως βλέπετε στα 12 εκατοστά έχουμε ορίσει δεκα... με υποδιαστολή, ενώ στα 14 έχουμε εισάγει στυλοθέτη με γραμμή. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, πατάμε το OK και παρατηρούμε ότι εφαρμόστηκαν αυτόματα και ταυτόχρονα όλοι οι στυλοθέτες που είχαμε ορίσει συγκεκριμένες αποστάσεις. Οπότε, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι απλά να εισάγουμε δεδομένα. Να εισάγουμε κάποιες τιμές. Με ίδιο τρόπο, αν πατήσουμε tab, πηγαίνουμε πάντα στην αρχή του πρώτου στυλοθέτη, εισάγουμε κάποια δεδομένα, πατάμε ξανά tab, δεδομένα στοιχίζονται στο κέντρο, πατώντας ξανά tab, Στοιχίζονται από δεξιά στα αριστερά με τον δεξιό στυλοθέτη. Για να ξαναπατήσουμε tab, βλέπετε ότι πηγαίνει στην τιμή 12, 12 εκατοστά, όπου έχουμε τον στυλοθέτη με υποδιαστολή. Και συνήθως εδώ χρησιμοποιούμε αριθμητικές τιμές. Ενώ στα 14 εκατοστά έχουμε εφαρμόσει στυλοθέτη με υποδιαστολή, με, συγγνώμη, στυλοθέτη με γραμμή, οπότε βλέπετε ότι έχει εφαρμοστεί μία γραμμή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ λοιπόν εισάγουμε αριθμού δεδομένα και εδώ αριθμητικά δεδομένα. Οπότε, φτάνοντας στην υποδιαστολή, όπως βλέπετε, πατώντας το Enter, θα κατεβεί η γραμμή και με το βελάκι, όπως είδατε, έχουν χαθεί οι υπόλοιποι οι υπόλοιποι στυλοθέτες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατήσουμε το Enter για να πάμε ακριβώς από κάτω και να διατηρηθούν οι στυλοθέτες. Άρα είναι σημαντικό να πατήσουμε το Enter για να πάμε στην αμέσως επόμενη γραμμή και όχι να πάμε με το ποντίκι, όχι δηλαδή να μετακινηθούμε στην επόμενη γραμμή πατώντα το κλικ του ποντικού, το αριστερό κλικ του ποντικού. Στη συνέχεια, με την ίδια διαδικασία και πληκτρολογώντα το tab, βλέπετε ότι διατηρούνται οι στυλοθέτε και εισάγουμε το κείμενό μα, όπου στοιχίζεται αντίστοιχα ανάλογα με τον τύπο του στυλοθέτη τον οποίο έχουμε εισάγει. Βλέπετε ότι η στοίχηση είναι αυστηρή και νοικοκυρεμένη. Δεν παρεκτρέπεται δεξιά ή αριστερά η λέξη ούτε χαλάει η στήχηση και με τον ίδιο τρόπο πατώντας Enter και το Tab μετακινούμαστε από τον ένα στυλοθέτη στον άλλον. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους στυλοθέτες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.